Έχουμε στην άλλη γραμμή και τη σημερινή μας καλεσμένη, την πρωταγωνίστρια κατά την άποψή μου, ή αν θέλετε την παίκτρια που έκανε τη διαφορά, για να μην αδικήσουμε και τα υπόλοιπα κορίτσια της γυναικείας ομάδας, την Γκιζέλα Μπετανκούρ, την κολομβιανή διεθνή παίκτρια του ΠΑΟΚ. Να την καλησπερίσουμε. Γκιζέλα, hello from Libero Radio Station. Hello. How are you? Good, and you? Very well, thank you. Λοιπόν, πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, νομίζω Νίκο ότι προσαρμόστηκε με το καλημέρα και με τη γενικότερη παρουσία και τα γκολ οδηγεί την ομάδα στο πρωτάθλημα. Γκιζέλα, it's your first year in ΠΑΟΚ, you seem to adjust very well in the team and to be a leader of this team. Thank you. I mean, like, it's a good team, so kind of like the whole experience here in Thessaloniki. It's been great so far, so I just kind of enjoy myself here. Μας λέει ότι είναι έτσι αλλιώς μια πολύ καλή ομάδα και απολαμβάνω έτσι την παρουσία μου εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα χαίρομαι με τον εαυτό μου που μπορώ να βοηθήσω. Νίκο, να ρωτήσουμε ότι η ομάδα έχασε σημαντικές παίκτριες το καλοκαίρι. Η ίδια ήρθε για να συμπληρώσει ή να αναπληρώσει την εμπειρία και την ικανότητα και αυτή η ομάδα έχει το απόλυτο των εικόν, γενική ομάδα και όλα δείχνουν ότι θα είναι και φέτος πρωταθλήτρια. Πώς το βιώνει αυτό και αν αυτή η πορεία ήρθε εύκολα ή δύσκολα το απόλυτο των εικόν? In last summer that you came in ΠΑΟΚ Γκιζέλα, ΠΑΟΚ left, ΠΑΟΚ, some players from ΠΑΟΚ went to another teams. It was a season that with very big differences in the team, but you never lost, and you seem to be the big favorite for the championship. How do you live with it, and what's your experience until now with this new team for you and for ΠΑΟΚ? I think one of the main reasons why I came to ΠΑΟΚ, it was because it was like they were rebuilding the program, the whole team. So that was the reason why I came here, because they told me that things were going to be different and they were going to take a step higher, you know, to make this team professional. So if they have the other players that they used to have in the past, I don't think that I will be here. So I'm glad that things work that way. So I can this year and things are going like really, really good for the team. So I'm just glad about the change that they made last year. Μας λέει ότι ένας από τους λόγους που επέλεξε την πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν αυτός ακριβώς. Μου εξήγησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ την κατάσταση στην ομάδα, το γεγονός ότι χτίζεται μια καινούργια ομάδα με πιο έτσι επαγγελματικά πρότυπα και γι' αυτό νιώθει έτσι πολύ, πολύ χαρούμενη και δικαιωμένη για την επιλογή της, γιατί το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι όπως της το είπαν ουσιαστικά το καλοκαίρι πριν συμφωνήσει. Νίκο, νομίζω ότι έχει κάνει μία ευχή να στο τέλος χρονιάς η γυναική ομάδα μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα να πανηγυρίσουν μαζί το πρωτάθλημα. Το περιμένει? Γκιζέλα, we know that you had a wish to win the championship, also your team, the women football team of PAOK, and the team of men. Are you waiting for this to happen? Yes, I think that's the goal that we have from the beginning of the season, just to take the championship and do things better this year. So that's been always the main goal, and hopefully we can get it. Μας είπε ότι είναι το περιμένω, αυτός είναι ο στόχος μας και ο δικός μας και της αντρικής ομάδας, όπως είπε, και ελπίζω ότι στο τέλος θα το έχουμε πάρει, θα κατακτήσουμε τον τίτλο. Την παρακολουθεί, Νίκο, την αντρική ομάδα, και αν ναι, αν υπάρχει κάποιος που την έχει εντυπωσιάσει ή έχει τα μάτια της στραμμένα περισσότερο σε αυτόν όταν αγωνίζεται, γιατί της αρέσει ο τρόπος που αγωνίζεται από την αντρική ομάδα? Γκιζέλα, are you watching the main team? Yes, every time that I get the chance, I go to the stadium. Okay, and if you have a player like a role model for you from the men team?
that's kind of hard because they have really, really good players. I don't know. I really like the captain number 20. He's really good, and like he's always trying. He's a defender and he's scored like amazing goals. So I really like him. Okay. Μας είπε ότι όποτε έχω την ευκαιρία την παρακολουθώ την ομάδα. Σε ερώτηση για το αν έχει έτσι κάποιο πρότυπο, μας είπε ότι είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Μου αρέσει πολύ ο αρχηγός ο Βιερίνια και μου αρέσουν πολύ τα γκολ που έχει πετύχει φέτος που είναι έτσι πολύ, πολύ δύσκολα και εντυπωσιακά. Ναι, και κάτι τελευταίο, πριν την ευχαριστήσουμε, κατά πόσο είναι ικανοποιημένη με την παρουσία του κόσμου στα μάτς της ομάδας, της γυναικείας ομάδας και πώς βλέπει το επίπεδο στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Gisela, last question is about your the support of the fans of PAOK and your team, and the level from the Greek football, the Greek women football. This is the last question if you want to answer to that. Okay, the support from the fans has been amazing. Like it doesn't matter if we play a friendly match or it's like an important game, they are always there. Like, and even if they don't make it to the game, they are always like testing me and say, hey, good luck today. So it's kind of nice that they kind of follow what's going on with the team. And I'm glad that they do it because that's what we need in order for women's soccer to grow. About the level of the league, I've been playing like soccer so long and I've been in so many countries. And it's a different style of play. Like, I believe that... this league is just making their way up, like still like developing. So there's so many things that they need to change, but it's going in a good way compared to other countries. Okay, πηγαίνω την τελευταία ερώτηση αυτή. Ναι, να την ευχαριστήσουμε και να την... Gisela, thanks for the conversation and good luck to the rest of the season. Θα χαρούμε να τη δούμε στην Τούμπα με τις υπόλοιπες κοπέλες για ένα ακόμα πρωτάθλημα στην καθιερωμένη πλέον φιέστα της ομάδας στην Τούμπα. Είναι παράδοση, νομίζω. And we hope to see you in Tumba with the championship to celebrate this title. Thank you so much. I hope that too. Have a nice day. Thank you. Good afternoon. Λοιπόν, στο τέλος, παιδιά, μας είπε ότι το επίπεδο του πρωταθλήματος, επειδή έχει βρεθεί σε διαφορετικές, έτσι, σε πολλές χώρες για να παίξει ποδόσφαιρο, μας είπε ότι είναι διαφορετικός εδώ ο τρόπος του παιχνιδιού, αλλά έχει... έτσι, ανωδική πορεία το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Θυμήστε μου την πρώτη ερώτηση, γιατί παιδιά ξεχάστηκα. Για τον κόσμο, αν είναι ευχαριστημένοι από τις συμπαράσεις. Ναι, ακριβώς. Μας είπε ότι της έχει κάνει τρομερή εντύπωση, όχι μόνο το γεγονός ότι ο κόσμος υποστηρίζει την ομάδα όταν παίζει εντός έδρας, αλλά και όταν παίζει έξω από την έδρα, μακριά από το γήπεδο του ΠΑΟ. Και αυτό είναι κάτι που έτσι δεν το έχει συναντήσει πολλές φορές και είναι κάτι που κάνει τη διαφορά. Στον ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν που είναι εδώ.